Ο Χασάν Ρουχανί δήλωσε πως το Ιράν θα αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της μία ημέρα μετά τη φωνική επίθεση σε παρέλαση του στρατού της χώρας. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 12 εκ των οποίων ήταν μέλη της φρουράς της Επανάστασης. Ο Ρουχανί κατηγόρησε ευθέως τις ΗΠΑ. Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν όλες αυτές τις μικρές χώρες μισθοφόρων στην περιοχή. Οι Αμερικανοί τις κινητοποιούν. Οι Αμερικανοί τους δίνουν τα απαραίτητα εργαλεία για να κάνουν αυτά τα εγκλήματα. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στην πόλη Αχβάζ νοτιοδυτικά της Τεχεράνης με δύο οργανώσεις να αναλαμβάνουν την ευθύνη. Από τη μία η Αραβική Εθνική Αντίσταση Αχβάζ που σύμφωνα με την Τεχεράνη χρηματοδοτείται από τη Σαουδική Αραβία και από την άλλη οι τζιχαντιστές του Ισλαμικού κράτους. Ο Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ κατήγγειλε ότι οι μαριονέτες των ΗΠΑ επιχειρούν να προκαλέσουν αστάθεια, ενώ και ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για εμπλοκή ξένων δυνάμεων.